Τα τελευταία 4 περίπου χρόνια η Περιφέρεια Κρήτης έχει χτίσει μια ολοκληρωμένη πολιτική γύρω από τους φυσικούς τόπους της Κρήτης, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στα προγράμματα της UNESCO και συγκεκριμένα για το φαράγγι της Αμαριάς στα Λευκά Όρη στα Χανιά, τα οποία είναι απόθεμα της βιόσφαιρας της UNESCO, το Ψιλορίτ και τη Στία που είναι γεωπάρκα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχει αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για αυτές τις περιοχές που χρηματοδοτεί έργα συνολικού ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης μετά από πρόσκληση των τριών φορέων διαχείρισης των περιοχών UNESCO θα υλοποιήσει το έργο της τουριστικής προβολής των τριών περιοχών UNESCO, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία αυτής της κατάταξης στις περιοχές UNESCO. Σήμερα λοιπόν εντάχθηκε με την υπογραφή του Περιφερειάρχη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ η οριζόντια δράση που ενοποιεί κατά κάποιο τρόπο αυτές τις τρεις περιοχές. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία προβολής και ανάδειξης των τριών αυτών περιοχών στο εξωτερικό αλλά και με ψηφιακό τρόπο. Θα γίνει μια ολοκληρωμένη καμπάνια προβολής τους στα μεγάλα δίκτυα του εξωτερικού, σε μεγάλες εκθέσεις τουρισμού, όπως και σε απολύτως στοχευμένα κλαδικά περιοδικά που αφορούν το κομμάτι του πολιτισμού και της περιήγησης. Είναι ένα έργο πολύπλευρο, με σήμαση μονοπατιών, με έξυπνα παγκάκια, ταμπέλες πληροφόρησης στις πύλες εισόδου της Κρήτης και στις περιοχές, όπως επίσης και μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την ανάδειξη των περιοχών UNESCO και έργα τα οποία υπογραμμίζουν τον διατοπικό χαρακτήρα των τριών περιοχών UNESCO με νέο branding, με διαφήμιση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ειδικές εφαρμογές για παιδιά και για χρήστες που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία αυτών των περιοχών. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν μέσα από αυτές τις περιοχές και άλλους φορείς περιφέρειας όπως το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης μια ολοκληρωμένη συνέργεια η οποία δίνει αυτά τα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θεωρώνται όταν δούμε στην πράξη εφαρμοσμένα, υλοποιημένα στο πεδίο θα είναι κάτι ένα καινούριο τουριστικό, πολιτιστικό στην ουσία προϊόν το οποίο θα μας κάνει όλους περήφανους.